Και των δύο θεμάτων, του πώ δηλαδή η αστυνομία ενέργησε, για παράδειγμα, στη διαμαρτυρία του περασμένου Σαββάτου, Σωτήρη. Μιχάλη, νομίζω ότι είναι σωστό να ξεκινήσουμε από τα γεγονότα. Και τα γεγονότα, με βάση και το οπτικό υλικό που έχει κυκλοφορήσει από του δεκάδε πλέον ενδυνάμει κονολύπτε, ελαίο και των σύγχρονων κινητών τηλεφώνων, είναι καθαρά. Ασφαλώ επιδείχθηκε υπερμετριβή από πλευρά τη αστυνομία για την καταστολή μια ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρία. Ω εδώ. Η εικόνα με τον διαδηλωτή και την πότα στον λαιμό, η επιστράτευση του οχήματο με το πιεσμένο νερό και η χρήση δακρυγόνων παραπέμπουν σε άλλε εποχέ και σε άλλα καθεστώτα. Εξάλλου για αυτή την υπέρμετρη βία, πέραν από τι με καθυστέρηση καταγγελία τη αντιπολίτευση, υπάρχει και η παραδοχή από πλευρά τη κυβέρνηση αλλά και του ίδιου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι η αστυνομία σε ένα κράτο είναι ο εύκολο ε, στόχο. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, Σωτήρη. Ποιο τελικά είναι ο ρόλο τη αστυνομία, Δεν είναι η επιβολή του νόμου και τη τάξη. Διότι υπάρχει και η άλλη οψη του νομίσματο. Εάν, για παράδειγμα, δεν ήταν παρούσα σε μια εκδήλωση που παραβίαζε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δεν θα τη ασκούσαμε πάλι κριτική. Όπω συνέβη και σε άλλε ναι. περιπτώσει, φυσικά. Αυτό ακριβώ ήθελα να θίξω, Μιχάλη. Και η αστυνομία, για να είναι όμω πιστική πρέπει να ενεργεί ισότιμα. Για παράδειγμα, ενήργησε κατά ανάλογο τρόπο και με τον ίδιο ζήλο στις διαδηλώσεις που έγιναν τους τελευταίους μήνες από άλλες ομάδες, όπως τους αρνητές του ιού ή του 5G. Πήρε το αντιοχλαγωγικό όχημα στον αγιασμό των νερών του ποταμού της Ευρύχου, όταν και εκεί παραβιάστηκε το διάταγμα του περιλημοκαθάρσεως. Συνεπώς, δεν γίνεται τη μια φορά διακριτικά και εξαποστάσεως και την άλλη με κράνια σπίδες και βαράτε. Λοιπόν, ο αρχηγό Πάντο Σοντήρη, αυτό που λε, δήλωσε σήμερα ότι οι οδηγίε ήταν περισσή ανοχή, όχι βία. Και ο Υπουργό Δικαιοσύνη ότι δεν δόθηκαν οδηγίε για άσκηση βία. Αυτά που λένε όμω συγκρούνται με τα πραγματικά γεγονότα τα οποία όλοι παρακολουθούμε. Ε, ξέρετε, σε αυτά τα σώματα υπάρχει και εκπαίδευση και εξοπλισμό και ιεραρχία. Γι' αυτό και λέγονται σώματα ασφαλεία. Mm -hmm. Ακόμη και αν ο αστυνομικό που είναι στην πρώτη γραμμή ενεργεί κατά βούληση, το πρόβλημα δεν το έχει μόνο ο απλό αστυνομικό, αλλά και ο επικαθήκοντη αξιωματικό που τον εκπαίδευσε, ο διοικητή τη μονάδα του, ο αρχηγός τη δύναμη και ο πολιτικό του προϊστάμενος. Και ερχόμαστε στην πολιτική ευθυξία των προϊσταμένων, των πολιτικά προϊσταμένων, πράγμα δυσέβρετο στον τόπο μα. Δεν ξέρουμε αλλά και δεν πιστεύουμε ότι ο Υπουργό ή η Υπουργό έδωσε οδηγίε για καταστολή τη συγκεκριμένη διαδήλωση δια πυρό και σιδήρου. Όμω αυτό έγινε, αυτό είδαμε. Mm -hmm. Ούτε όμω όταν παρετήθηκε ο Κύπρος Χρυσοστομίδη στην υπόθεση του Αλ Καπόνε που νοσηλευόταν, να θυμίσουμε στο Απολόνιο, είχε γνώση για τι πλάτε που έκανα στο βαρυπινή τη μέλη τη Ζήνεμη. Ούτε όταν παρετήθηκε ο Ιωνά να... Νικολάου στην υπόθεση Ορέστη, γνώριζε του λόγου που οι αστυνομικοί δεν διερευνούσαν τις καταγγελίες εξαφάνισης αλλοδαπών γυναικών. Η ανάληψη λοιπόν της πολιτικής ευθύνης δεν είναι τίποτε άλλο από την ένδειξη ευαισθησίας για κάτι που έκαναν λάθος οι υφιστάμενοι μια υπηρεσία ενός κυβερνητικού τμήματος ή ενός Υπουργείου. Είναι, όπως είπαμε, πράγμα δισεύρετο όμως στην πολιτική ζωή τη. Είναι Γίνεται για μια έρευνα λοιπόν ε, για την άλλη υπόθεση σε σχέση με το πάρο account και... Τι έντονε επικρίσει που δέχεται η κυρία Γιολίτη, σήμερα έδωσε απαντήσει. Είπε ότι, για παράδειγμα, έκανε παράπονο όπω θα έκαναν πολλοί αν ήταν στη θέση τη, και αυτό είναι λογικό. Από εκεί και πέρα, είναι θέμα τη αστυνομία το πώ ενεργήσε. Μιχάλη, φοβάμαι ότι ο Υπουργό Δικαιοσύνη ενεργήσε εξυπαρχή λάθο για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι καταγγελία, σου ή τέλο πάντων δεν υπολόγισε την ευαισθησία τη κοινή γνώμη στο χειρισμό τη. Ξέρετε, μπορεί σε κάποια πράγματα να έχει δίκιο. Εάν ήταν απλά μία νομικός, όπως προτού υποργοποιηθεί, ασφαλώς θα μπορούσε να το έχει καταγγείλει όχι μία αλλά χίλιε φορές. Όμως, εκείνοι οι οποίοι αποφασίζουν να εμπλακούν στη δημόσια ζωή για να προσφέρουν σε όλους εμάς, όπως μας λένε την ημέρα που αναλαμβάνουν καθήκοντα, πρέπει να έχουν κατά νου ότι θα πρέπει να είναι δέκα φορές πιο ανεκτικοί. Σε ευχαριστούμε Σωτήρη.